Στην Τίνο βρίσκεται ο Γιώργο Λιάγκας λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στην καθημερινότητα του για την πρεμιέρα του πρωινού του Αντένα. Στο προφίλ του λοιπόν στο Instagram έκανε διάφορε αναρτήσει για το ταξίδι του στο οποίο ήταν μαζί και η φωτεινή πετρογιά. Μάλιστα, για να πάει καλά η νέα τηλεοπτική χρονιά πήγε στην Παναγία τη Τίνου για να προσκυνήσει. Ο παρουσιαστή έχει σπίτι στο νησί εδώ και χρόνια και κάθε καλοκαίρι το επισκέπτεται τόσο με φίλου όσο και μαζί με τα παιδιά του, όπου περνάει χαλαρέ στιγμέ μακριά από επαγγελματικέ: η ανάρτηση του Γιώργου Λιάνγκα από την Παναγία τη Τίνου μαζί του και η Πετρογιάννη. Αφού λοιπόν προσκύνησε λίγε ώρε αργότερα, ήταν καλεσμένο σε γάμο που έγινε στο νησί. Δημοσίευσε επίση και ένα βίντεο μαζί με τη συνεργάτηδα του, η οποία διανύει του πρώτου μήνε τη εγκυμοσύνη τη. Η αποκάλυψη πως είναι έγκυος, έγινε πριν από μερικές εβδομάδες μέσα από ανάρτηση που έκανε η ίδια Είχαμε μια μισή ημέρα πριν την έναρξη του πρωινού. Είμαστε οι τρία από όλους όσοι θα είμαστε στο πάνελ του πρωινού. Ένας, δυο, τρεις, είπαν για την εγκυμοσύνη. Ο Γιώργος Λιάγκας επίσης πολλές φορές έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλου στιγμιότυπα από το υπέροχο σπίτι του, στο οποίο περνάει υπέροχες στιγμές με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη. Συγκεκριμένα, το σπίτι του στην Τίνο διαθέτει μια πισίνα για να χαλαρώνει όταν δεν θέλει να πηγαίνει παραλία, ενώ η θέα του είναι μαγευτική βλέπει τα καταγάλανα νερά της θάλασσας και ένα μικρό μέρος του νησί. Όπως όλα δείχνουν και τα παιδιά του απολαμβάνουν με το παραπάνω το υπέροχο σπίτι αλλά και τις ξέγλιαστες στιγμές που περνούν με τον αγαπημένο τους μπαμπά το καλοκαίρι. Μάλιστα μερικές φορές, ο Γιώργος Λιάγκας αποφασίζει να ταξιδέψει στην Τίνο ακόμα και το